Η κριτική κουζίνα έγινε street food στον Άγιο Νικόλαο, όπου 6.000 επισκέπτες απόλαυσαν γεύσεις της κριτικής γαστρονομίας. Η περιοχή της Κητροπλατείας πλημμύρισε και φέτος χρώματα και αρώματα σε μια βραδιά αφιερωμένη στις τοπικές γεύσεις, τη γαστρονομία και την εινογνωσία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, όχι μόνο γιατί είμαι στη γιορτή, αλλά γιατί κατορθώσατε εδώ στον Άγιο Νικόλαο να στρώσετε ένα τραπέζι που ξεπερνάει τα 150 μέτρα, με περίπου 60 με διαφορετικά φαγητά, κρασιά από 15 ηνοποιούς της Κρήτης και που ο κόσμος το χαίρεται και μπορεί να δοκιμάσει ένα σωρό πράγματα. Συμμετέχουμε φέτος και εμείς εδώ για να βοηθήσουμε όσο γίνεται να αναδειχθούν τα τοπικά προϊόντα και ο τουρισμός που έχουν σχέση και το ευχάριστο είναι ότι τα έσοδα αυτής της προσπάθειας θα πάνε σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Αξίζει πραγματικά όλες οι πόλεις και μάλιστα οι τουριστικές, γιατί μιλάμε για γαστρονομικό τουρισμό, να κάνουν αυτό που κάνει ο Άγιος Νικόλαος. Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις τοπικών ελληνικών προϊόντων αλλά και δημιουργικών γεύσεων, μαγειρέματα από τους σεφ και γευστικές δοκιμές από το κοινό. Είναι το τελευταίο προτήριο όλη Κρήτη που παρουσιάζει στην παραμικρή ταβέρνα το παραδοσιακό φαγητό, αντίθετα προς την υπόλοιπη Ελλάδα που ενώ έχει θησαυρούς γεύσης δεν τους προσφέρει στο κοινό. Ένας αρχαίγονος τρόπος ψησίματος, το Αντικριστό, που αξίζει τον τρόπο να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Πώς έχουν κάνει οι Αργεντίνοι με το ασάντο, το ίδιο. Το μυστικό είναι καλό κρέας, καλό αλάτισμα και καλός ψήστης. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μία σαλάτα με χταπόδι και παλικάρια. Είναι η παλιά συνταγή που ψήναν όλα τα όσπρια μαζί. Και ένα αρνάκι φουρνιστό, λασιθιώτικη συνταγή. Οι σεφ των εστιατορίων και ξενοδοχείων της ευρύτερης περιοχής παρουσίασαν το αγαπημένο τους φαγητό, το οποίο μαγειρεύτηκε μπροστά στο κοινό που είχε και το ρόλο του κριτή. Χταποδό σπάμασα έχει χταποδάκι, πατατούλα, καροτάκια, ντοματούλα, μυρωδικά φρέσκα, λίγα μπαχαρικά και μανέστρα. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ απλό φαγητό. Έχω κάνει χυλοπίτες, άσπρες, με ξινομιζήθρα, άνηθο, λεμόνι και ξύσμα λεμονιού. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός και ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού.